Μετά το αεροδρόμιο Ηρακλείου, τις φυλακές και όχι μόνο, δημότες της Αλικαρνάσου θα δώσουν τη δική τους μάχη για να βάλουν μπλόκο σε σχεδιασμούς οι οποίοι θα υποβαθμίσουν αντί να αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής τους. Λένε όχι σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου με τις κινητοποιήσεις να είναι πρώτο πυλών. Έχει διανοηθεί ποτέ κανένα στην επικινδυνότητα αν αυτά τα πράγματα σκάζουν μέσα στη θάλασσα ή έξω? Γιατί εκεί θα έχει σταθμό με εμπορευματοκιβώτια. Εμείς αποκλειστικά επικεντρωνόμαστε στην επικινδυνότητα αυτού του όλου εγχειρήματος. Απλά τα πράγματα για την ασφάλεια των κατοίκων. Είδατε ότι εκρηκτήκανε, πολλά έχουν γίνει ατυχήματα και εμείς τώρα έχουμε το αεροδρόμιο. Και ο φόβος ακόμα είναι πάνω από το κεφάλι μας, να έχουμε και φόβο κάτω από το κεφάλι μας τώρα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όταν σου φέρουν μια βόμβα στο σπίτι σου από κάτω, τι θα γίνει? Δεν θα κινητοποιηθείς, δεν θα φωνάξεις, δεν θα διαμαρτυρηθείς. Χρηματοδοτούμαστε από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε φυσικό αέριο ως καύσιμο για τα κρουαζιερόπλια, για τα εμπορικά πλοία που έρχονται και οτιδήποτε άλλο πλωτό μέσο προσεγγίζει το λιμάνι του Ηρακλείου. Σχεδιάζουμε κάτω στο Καρνάγιο προς το αεροδρόμιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Φεβρουάριο του 2020 ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων και Διαχείρισης Περιβάλλοντος του Οργανισμού Λιμένος μας περιέγραψε το σχεδιασμό για υγροποιημένο φυσικό αέριο για τον εφοδιασμό των πλοίων σε συγκεκριμένη θέση στο παραλιακό μέτωπο της Αλικαρνασσού, σχεδιασμός ο οποίος έλαβε την έγκριση από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων με τον οργανισμό να προχωράσει στην εκπόνηση προμελετών. Εδώ, όπως βλέπετε, υπάρχουν δεξαμενές για το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Είναι το αέριο το οποίο, το καύσιμο το οποίο είναι το καύσιμο του μέλλοντος, αυτό το οποίο ψάχνουν τώρα όλοι, διότι έχει περιορισμό σε θείο. Εμείς αυτό δεν το επιτρέψουμε και ήδη δεν σας κρύβω ότι θα γίνουν κινητοποιήσεις Γενική Έλευση Αλικαρνασσού και από εκεί και πέρα θα δούμε τι κάνουμε. Δεν είναι όμως δεδομένο ότι αυτή είναι και η οριστική λύση. Υπάρχουν και άλλες λύσεις, τις οποίες μελετά ο μελετητής. Μια από αυτές, ας πούμε, είναι και ο προσύνεμος μέλος απέναντι εκεί. Η άλλη περίπτωση είναι να γίνει και με πλωτά μέσα. Εγώ θα έλεγα ότι δεν πρέπει να ανησυχεί τόσο πολύ ο κόσμος, γιατί δεν είναι κάτι το οριστικό. Η λύση αυτή δηλαδή. Υπάρχουν και άλλες λύσεις πέρα από αυτές στο τραπέζι. Θα εξεταστούν. Η έντονη κινητικότητα στην επίμαχη περιοχή με την εμφάνιση πλωτού γερανού και γεωτρύπανου προκάλεσε συναγερμό στους δημότες με τον Αντώνη Σεκέρη να ενημερώνεται από τον πρόεδρο του οργανισμού για τον σχεδιασμό στο πλαίσιο του Master Plan που αφορά εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου. Προημερών περίπου 15 μέρες είχαμε δει κάτω από την Αλικαρνασσό, στο παραλιακό μέτωπο, συγκεκριμένα στο ύψος του Κιτράδικου, ένα πλωτό γερανό να εκτελεί εργασίες μέσα στη θάλασσα. Όταν ρωτήσαμε εκεί τους υπεύθυνους τι είναι, μας είπαν ότι κάνουν έρευνες. Ο γερανός πάνω είχε ένα γεωτρύπανο και μας είπαν ότι κάνουν έρευνες για να δουν τη στατικότητα του εδάφους. Εγώ προσωπικά πήγα κατευθείαν στον πρόεδρο του Όλη και έκανα μία συνάντηση μαζί του και μου είπε ότι είναι δεξαμενές φυσικού αερίου. Ότι σχεδιάζονται. Σχεδιάζονται δεξαμενές φυσικού αερίου. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του οργανισμού, σημειώνοντας ότι εξετάζονται και άλλοι χώροι για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου, ενώ την ίδια ώρα στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκονται και άλλες εναλλακτικές μορφές καυσίμων. Για ποια ανάπτυξη μιλάμε, ανέφερε με νόημα ο Αντώνης Σεκέρης. Πάμε σε μια νέα εποχή για τα καύσιμα. Θέλουμε την πράσινη θάλασσα και θέλουμε καθαρό περιβάλλον, άρα πρέπει να αλλάξουμε και μορφές καυσίμων. Επιβαρύνσεις έχουμε πολλές. Τι θέλω να σας πω, από τους Ρωμά, από το αεροδρόμιο, από τη βιομηχανική, από τα αέρια τώρα, από τις φυλακές. Η υδρογόνο είναι ή φυσικό αέριο και τα δύο είναι έφλεκτα. Άρα το ίδιο επικίνδυνα.